Ιστορικό Μέγαρο, εδώ που σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες, ομάδες και οικογένειες αναπήρων και ατόμων με χρόνιες παθήσεις διαμαρτύρονται για την καταπάτηση των αναφέρετων και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Μαζί μου είναι ο Κυριάκος. Γεια σου Κυριάκο μου, τι ζητάς εσύ σήμερα? Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Εμείς ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε, διότι θεωρούμε ότι η Κυπριακή πολιτεία, η Κυπριακή πανανοκρατία και όχι η δημοκρατία μας στερεί αδιαφυσβήτητα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί σήμερα είναι η μέρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η σημερινή. Και εμείς ως άτομα με αναπηρία, συγγνώμη, ζητούμε ως να αντιμετωπιζόμεθα ήχη, να μας ενήχει μαζί με τους άλλους, να αντιμετωπιζόμαστε ενισότιμα με τους άλλους συμπολίτες μας, να μην υποτιμούμαστε από την πολιτεία, να μην μας θεωρούν χαζούς επειδή μας είναι αναπηροί, επειδή έχουμε μια αλφα, ξέρω εγώ, αναπηρία, ξέρω εγώ, να μας θεωρούν κάτι κατώτερον. Είμαστε όλοι ισότιμοι, είμαστε όλοι, έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα. Και πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε, να πολεμήσουμε για τα δικαιώματα που αξίζουμε ως άτομα της Κυπριακής Πανανοκρατίας. Εύχομαι πραγματικά η διαμαρτυρία να βγει σε καλόν και ο Θεός να φωτίσει τους κομματάρχες του τόπου, διότι κανένας από κανέναν κόμμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ που το λέω, από κανέναν κόμμα δεν ενδιαφέρεται για άτομα με αναπηρία, από οποιονδήποτε χώρο και αν βρίσκεται. Είμαι πολύ ενοχωρημένος που το λέω, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι εδώ ήρθαμε να φωνάξουμε, να αγωνιστούμε για τα αδιαφυσβήτητα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία δικαιούμαστε εμείς τα άτομα με αναπηρία. Καλόν αγώνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο μου. Ακούσαμε τον Κυριάκο, Νίκο. Μαζί μας είναι και η κυρία Μαρίνα Γεωργίου, εκπρόσωπος τύπου παιδιών με, με αναπηρίες. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα ενωμένοι όλων των αναπηρικών κινήμων έχουμε έρθει εδώ στο Προεδρικό για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Το κράτος έχει κυρώσει από το 2011 τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες. Δυστυχώς αυτή η σύμβαση παραβιάζεται στο μεγαλύτερο της μέρος, αφού τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση ούτε στην παιδεία, ούτε στην εργασία, ούτε στην υγεία. Εμείς ζητούμε μόνο τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά που το κράτος έχει κυρώσει. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουμε 8 ολόκληρα χρόνια, δεν είδαμε καμία διαφορά. Αυτό που ακούμε συνέχεια είναι ότι θα αλλάξουν οι νομοθεσίες και πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε κουραστεί να περιμένουμε. Τα παιδιά μας αλλά και τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα, έχουν ισότιμο δικαίωμα όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Νίκο, εδώ κρατάω και το σχετικό ψήφισμα το οποίο αναμένεται να παραδώσουν εντός λίγο λεπτών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, Ραφαέλα, ακούσαμε ακριβώς. Δεν έχω καθόλου ήχο, συγγνώμη. Λοιπόν, Ραφαέλα, ακούσαμε τότε. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου μέχρι να επιδιορθώσουμε.